700.000 ιδιοκτησιακά δικαιώματα αφορά η διαδικασία της κτηματογράφησης, η οποία ξεκινά αύριο στους Δήμους Χερσονήσου, Μαλεβιζίου και στο υπόλοιπο περιοχών του Δήμου Ηρακλείου. Καλούμε λοιπόν όλους τους δημότες μας και όλους τους ενδιαφερόμενους να μπουν στη σελίδα του κτηματολογίου να ενημερωθούν. Εκείνο βέβαια που ζητούμε είναι μια προετοιμασία από όλους, καθώς μπορούν να το κάνουν και μόνοι τους αν είναι μια απλή περίπτωση, όμως κατά περίπτωση και σε πιο σύνθετες περιουσίες θα χρειαστεί πιθανότατα και βοήθεια κάποιων μηχανικών. Τα γραφεία της εταιρείας η οποία δέχεται τις δηλώσεις είναι στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από το κτίριο του ΙΚΑ στην περιοχή Σταυρωμένος. Οι ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις και ηλεκτρονικά. Δεν χρειάζεται δηλαδή αυτοπρόσωπη παρουσία. Πιστεύω αυτή τη φορά να προχωρήσει, γιατί τόσες φορές τώρα, 40 χρόνια κτηματολόγιο ακούω και κτηματολόγιο δεν βλέπω. Μακάρι να προχωρήσει τώρα. Είναι καλό να γίνει, να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Να γίνει μάλλον. Τι να πω. Το ακούσατε κι εσείς. Ναι, ναι. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη συμπληρώση των σωστών συντεταγμένων των ακινήτων, με τον Κώστα Ράπογλου να επισημαίνει τους κινδύνους που ελοχεύουν στην περίπτωση που η λήψη γίνει από κινητό ή από GPS χεριών. Πρέπει να δηλώσουν το ακίνητο με σωστές συντεταγμένες ή με τοπογραφικό το οποίο θα είναι συμβατό με το σύστημα του κτηματολογίου και οι συντεταγμένες θα πρέπει να έχουν ληφθεί από τοπογράφο ή από πολιτικό μηχανικό που διαθέτουν τα κατάλληλα μηχανήματα, γιατί η λήψη συντεταγμένων από κινητά τηλέφωνα ή από GPS χεριού σε αυτή την περίπτωση μπορεί να υπάρχει απόκληση μέχρι και 7 μέτρα. Όπως εκτιμάται, η σχετική διαδικασία θα διαρκέσει 1,5 χρόνο, ωστόσο όπως σημειώνουν οι αρμόδιοι, καλό είναι οι πολίτες να σπεύσουν άμεσα, διότι αν υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις, τότε αυτό πιθανό να μεταφραστεί σε μεγαλύτερο κόστος. Να ενημερώσουμε ότι η διάρκεια θα είναι περίπου στο 1,5 έτος, θα καθοριστεί βέβαια το εύρος της διάρκειας που θα μπορούν να γίνονται οι δηλώσεις. Εντός της Αμερικάνικης βάσης, στην πρώην Αγγλικανική Εκκλησία, ήδη έχουμε παραχωρήσει χώρο στην εταιρεία που έχει αναλάβει το κτηματολόγιο και όλοι οι δημότες μας μπορούν και εκεί να πάνε ενημερωθούν. Αυτή τη στιγμή γίνεται η λήψη αρχικών δηλώσεων. Η ουσία είναι ότι όποιος αδιαφορήσει παντελώς και δεν δηλώσει το ακίνητό του κάποια στιγμή στο μέλλον θα περιέλθει στην ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου και επίσης αν καθυστερήσει και κάνει την καταχώρηση αργότερα θα έχει μεγαλύτερο κόστος. Στον Δήμο Ηρακλείου αφορά τις περιοχές Αγίου Μύρωνα, Άνω και Κάτω Ασιτών, Πενταμοδίου, Πετροκεφάλου, Πυργούς, Βουτών, Δαφνών, Σκαλανίου, Σταυρακίων, Καλυθέας, Νέας Αλικαρνασσού, Αυγενικής, Βενεράτου, Κερασιών, Σίβας και Τεμένους. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο υπόλοιπο 60% της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου η συλλογή στοιχείων έχει ολοκληρωθεί με το ποσοστό να ξεπερνά το 80%.